Επιστρέψαμε λοιπόν με περισσότερο καλό σου, περισσότερα θέματα και περισσότερα άστρα. Γιατί ποια έχουμε κοντά μας, Αναστασία μου? Τη συγγραφέα, μελλοντολόγο, αστρολόγο, παύλα, μέντιουμ, παύλα, θεά, παύλα, Βιολέτα Κουμπί. Παύλα, έχω μία ερώτηση. Εδώ πέρα. Αναρωτιέμαι. Οραματίζεσαι και γράφεις? Α, εντάξει. Τι κάνεις? Οραματίζομαι και βλέπω τις παλάμες. Βλέπεις και παλάμες? Α, δεν το ξέρατε. Όχι. Καλά, γιατί με φέρετε εδώ και τις παλάμες? Δηλαδή, ξέρεις τα ζώδια, ξέρεις τα άστρα, οραματίζεσαι το μέλλον και λες και το χέρι. Εννοείται. Μα είναι δικό της μου την το χέρι. Την ανοιχτή παλάμη, την κλειστή. Εγώ θέλω. Την ανοιχτή την αντιμετωπίζω. Εγώ θέλω να μου πεις, τι βλέπεις, τι. Αχ, πρέπει να μου βγάλετε το δαχτυλιδάκι λίγο. Να το βγάλουμε. Κάνε παρεμβάλλες. Ναι, επηρεάζει, επειδή είναι ασημένιο. Οκ, το έβγαλα. Τι θα μου πει η Κουμπί? Λοιπόν, άντρα ψηλό θα συναντήσεις. Έλα τώρα. Αλλά πολύ ψηλό όμως. Φτάνει από τον αντίχειρα μέχρι τον παράμεσο. 3 μέτρα. Τόσο πολύ. Με το φασούλα κάτι. Είναι πιο ψηλό, όχι από 3 μέτρα από το φασούλα. Εμένα που δεν μου αρέσουν οι ψηλοί άντρες. Θα σου βρούμε κοντό. Λοιπόν, εσύ. Ναι. Θα σου βρω τι δουλειά κάνεις τώρα. Έλα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τι δουλειά κάνω? Γράφεις, διορθώνεις, διαβάζεις. Καθηγήτρια είσαι. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν με γελάει το μάτι μου, καθηγήτρια είσαι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέει εδώ η παλάμη. Λεφτά θα πάρεις. Αυτό το θέλω. Θα τα μοιραστούμε, Κορινθίου. Θα σου δώσω κάτι τη Κουτσικίδου. 2 ευρώ θα είναι, αγάπη μου. Πόσα θα τη δώσω? Θα σου δώσω 1 ευρώ τώρα να μην. 50 λεπτά. Βολεύεσαι. Ούτε ποσοστά δεν παίρνω με τόσα. Ωραία είναι η παλάμη σου. Ευχαριστώ, να σε καλά. Λοιπόν, επίσης, ξέρεις τι φαίνεται εδώ πέρα? Ότι έχεις 3 παιδιά. Έλα. Ναι. Πού το βρήκες τώρα αυτό? Α, βλέπω και 4. Μενεγάκι θα κάνει αυτή η τελείωση. Εσείς και η Μενεγάκι θα λύσετε το δημογραφικό της. Ναι, βλέπω. Τίνγκα! Ναι! Τίνγκα τα παιδιά! Τίνγκα στο DNA! Κουνέλα, παιδί μου, είμαι! Τι θα γίνει εδώ όχι, πέρα! Όχι. Έχεις 4 παιδί, ναι. Πού το βλέπεις? Μήπως εννοεί ότι θα πάρεις σκύλο? Έχω και σκύλο έχει και γάτα. Έχει ένα σκύλο την Κατερίνα. Τίνγκη τη λένε, την έχει βαφτίσει η Κατερίνα το σκύλο μου. Στην Κουτσική του δεν θα πει, δεν θες. Εμένα θα μου πεις, καλά σου λέει. Παιδί θέλεις. Θα κάνει. Όχι, έλα, έλα, κάτσε μαζί, δεν θα κάνω. Έλα, κάτσε παιδάκι με εδώ να σε χαρούμε και κάτσε μακριά τώρα. Να βγάλω κι εγώ το δαχτυλίδι. Το δικό μου δεν είναι. Ναι, θα το βγάλεις. Και εγώ. Μα είναι τόσο ναι. Ωραίο, γιατί είναι να το δείξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, δείξω το στην κάμερα. Εγώ θέλω να δω αν θα κάνει παιδί Κουτσικίδου. Για παιδί δεν ξέρω. Βλέπω όμως κάποιον με τον οποίο μπορεί να κάνεις παιδί. Α, Χριστέ μου. Βασικά, σ' αρέσει ο Τσιτσάνης. Ο Πιθικότσης. Ο Πιθικότσης. Γιατί εδώ πέρα βλέπω καβουράκια στο γυαλού τα βοτσαλάκια. Μήπως δεν είναι καβουράκια και είναι κάτι άλλο? Μήπως είναι το ζώδιο? Ο καρκίνος. Έχεις λησάξει με τους καρκίνους. Έχεις... Όχι, είπες γκρινιάριδες, τους είπες έτσι την πρώτη μας εκπομπή. Ένας καρκίνος σε βασανίζει. Μία καραβίδα σε τυρανά και μία γαρίδα σε υποστηρίζει. Το Μπόπ το σφουγγαράκι, τι τον έχεις? Πρώτο ξάδερφο. Σε λίγο θα βγάλεις και μία κατσαρίδα, γιατί αυτά όλα μαζί πάνε. Όχι, δεν πάνε με ρήμα. Δεν έχει να κάνει με το ρήμα, έχει να κάνει με το θαλάσσιο κόσμο. Να πιάσουμε κανένα χταπόδι. Εγώ πείνασα με όλα αυτά που λέτε, γαρίδες, καβουράκια και χταποδάκια, ένα ουζάκι λείπει. Κοίτα, στην Κορινθίου έβγαλες έναν άντρα 3 μέτρα, σε μένα βγάζεις... Είναι κοντός, γι' αυτό δεν στο λέω το σύνορα. Η ψηλή θα έχει κοντό και η κοντή θα έχει ψηλό. Παιδιά, κατά μπορούμε να τα αλλάξουμε. Νομίζω, Κουμπί, ότι καλά μας τα πες τα άστρα. Ώρα να πας στον καναπέ σου και εμείς... Να μην ασχοληθούμε άλλο με τα άστρα. Όχι, να την κρατήσω εδώ, γιατί μου είπε ότι θα βρω έναν άντρα 3 μέτρα και θα πάρω και 2 ευρώ και θα κάνω και παιδί. Οπότε την αγαπάω τη φίλη μου τη Βιολέτα. Εμένα τι να πω που μου έγραψε εδώ πέρα το χειρότερο ζώδιο. Το έθαψε στην πρώτη εκπομπή και τώρα μου λέει βλέπω έναν καρκίνο. Γι' αυτό στον έθαβε. Καρκίνο είναι, θα τον παντρευτείς κιόλας. Το βλέπω και βέρες. Τραγικό. Να σου πω κάτι. Διακοπές δεν θα πάω. Καρκίνο θα παντρευτώ, δηλαδή. Θέλω να κοπεί αυτή η εκπομπή αμέσως. Όχι, θα τον παντρευτείς, μα το βλέπω. Θες, δεν θες, θα τον πάρεις. Θέλω, δεν θέλω. Θα τον πάρεις το κορίτσι. Με παπά και με κουμπάρο. Είναι και κορίτσι, αυτό θα πάρει. Ο Πάριος το λέει, ο Πάριος, παιδιά, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, ναι, θα τον παντρευτείς τον καρκίνο. Και θα σου βγάλει τον καρκίνο. Με όλα αυτά που έχει λεφτά... πει, το πιστεύω και εγώ. Λεφτά ναι. Θα πάρω. Από την κυρία Κορινθίου, 50 λεπτά. Νομίζω ότι λύσαμε και την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Υπάρχει κι άλλη λύση. Ασήμωνε για να σου λέω. Ένα δαχτυλίδι θα σου δώσω, αγάπη μου, Φόμπι Ζου, είναι βολέψουμε αυτό και να πάμε σκιάθο live τον Νίκο Τζούμπο που έχει ρεπορτάζ. Τέλεια.
Σήμερα θα ξεκινήσω δίνοντας την καλημέρα μου την πρώτη στην Νατάσα και μετά σε σένα, Αναστασία. Καλημέρα σε όλους, όλα τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα βέβαια στα Δωδεκάνησα και τις Βόρειες Ποράδες. Είμαστε εδώ στη Σκιάθο, στο Μπούρτζι, σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του νησιού. Εδώ που όλοι όσοι και να έρθουν στο νησί της Σκιάθου δεν γίνεται να μην το περπατήσουν και να μην δουν πάνω απ' όλα τις ομορφές της Σκιάθου και από την Ανατολή αλλά και από τη Δύση. Από αυτό εδώ το σημείο κάναμε και την πρώτη φιλοξενία μας για σήμερα στην εκπομπή «Καλώς τους». Φιλοξενήσαμε τη Λίτσα Ταμπάκη που μαζί με τον Ορτέλιο Βίλα ξεκινάνε τη Δευτέρα στις 22 Αυγούστου την έκθεση οικαστικών. Είμαστε στο Μπούρτζι, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού, εδώ που κάθε μέρα δίνει ραντεβού η Ανατολή με τη Δύση. Εδώ λοιπόν και εμείς είπαμε να συναντήσουμε σήμερα την οικαστικό, τη ζωγράφο, την Λίτσα την Ταμπάκη, που βέβαια και εσείς μπορείτε να τη συναντήσετε στην έκθεση που σύντομα θα έρθει εδώ στο Μπούρτζι, στο πολιτιστικό κέντρο. Καλώς ήρθατε στη Σκιάθο. Καλώς σας βρήκα. Να πω καλώς ήρθατε στο δικό μας το νησί, στο δικό σας το νησί. Στο νησάκι μου. Ναι, η αλήθεια είναι πως έχω πολύ στενό δεσμό με το νησί. Είναι η μητέρα μου από εδώ. Έρχομαι από μικρό παιδί. Έχω ζήσει εδώ πολλά καλοκαίρια, έχω εργαστεί, ξέρω πάρα πολύ κόσμο, το λατρεύω. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται από προσωπική, ας το πούμε έτσι, εδώ στη Σκιάθο. Ναι, ναι. Σαν οικαστικός έρχομαι πρώτη φορά, να το πω έτσι. Και ξεκινήσατε, θα πούμε, πριν έρθετε στη Σκιάθο από τη Σκόπελο. Έχετε και εκεί δεσμούς. Γενικότερα είστε με τις Βόρειες Ποράδες αρκετά δεσμευμένοι. Ναι, εγώ θα έλεγα τυχερή. Αισθάνομαι από μικρό παιδί πάρα πολύ τυχερή. Ίσως είναι η μεγαλύτερη περιουσία που είχα και έχω το να έχω την ευκαιρία να επισκέπτομαι αυτά τα δύο νησιά. Από μπαμπά, από τη Σκόπελο, και μαμά, από τη Σκιάθο. Και στη Σκόπελο ήταν η πρώτη φορά. Και στη Σκόπελο ήταν η πρώτη φορά, ναι. Φέτος το καλοκαίρι ήταν... δίνω το οικαστικό μου παρόν, θα έλεγα. Το στίγμα. Ναι, έτσι. Το στίγμα. Ευχαριστημένη από την έκθεση στη Σκόπελο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ίσως δεν το περίμενα τόσο πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, ναι. Να πούμε ότι εδώ στη Σκιάθο, στην έκθεση αυτή δεν είστε μόνο εσείς που φιλοξενείστε στο πολιτιστικό κέντρο του Μπούρτζι. Φέρνετε μαζί και έναν άνθρωπο από την Ιταλία. Μια ελληνοϊταλική συνύπαρξη, αφού έτσι κι αλλιώς έχουμε και πολλούς Ιταλούς επισκέπτες στα νησιά μας, έτσι. Να μας πείτε λίγο και για τον συνάδελφό σας. Ορτέλιο. Ορτέλιο Βίλα. Ζει λίγο πιο έξω από τη Ρώμη, στην Ίζολα Ντελίρη. Είναι, κατά τη δική μου άποψη, και όπως θα έχετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς, είναι πάρα πολύ καλό στο είδος του. Βέβαια, έχει την δική του, την ιταλική κουλτούρα. Και φιλοξενούνται πάρα πολλά έργα του εδώ, όπως φιλοξενήθηκαν και στη Σκόπελο. Ναι. Ο επισκέπτης τι θα δει από εσάς προσωπικά και από τον Ορτέλιο? Σαν φιλοξενούμενο θα μιλήσω πρώτα για τον Ορτέλιο. Θα δει, να το πω, το χαρακτηριστικό ιταλικό στυλ, τις φιγούρες, τα πρόσωπα, τις σκιές. Θα του θυμίσει πραγματικά Ιταλία, Ισπανία, λίγο αναγέννηση, λίγο την εποχή που οι ζωγράφοι ήταν στην ακμή τους σε αυτές τις χώρες. Από μένα πάλι θα δει το ελληνικό στοιχείο, το πολύ ελληνικό στοιχείο, γιατί είμαι πολύ επηρεασμένη από τα νησιά, επηρεασμένη από τη φύση, από την παράδοση, από τις ρίζες μου. Άρα θα δούμε από τη δική σας πλευρά βουνό, θάλασσα, πράσινο, γαλάζιο. Ναι. Ακριβώς. Αν σας δίνανε δύο χρώματα, έτσι σας έδινα εγώ σήμερα δύο μαρκαδόρους, ποια χρώματα θα διαλέγατε και τι θα ζωγραφίζατε? Το ένα θα ήταν το μπλε, οπωσδήποτε, και το άλλο το ροζ. Με το ροζ, πώς μπορούμε να το συνδυασμούμε, θα είναι τελείως διαφορετική πίνακα. Όχι. Θα μπορούσα να κάνω και συνδυασμό. Γαλάζιο και ροζ, δηλαδή απαλά και τα δύο, αισιόδοξα και τα δύο, χαρούμενα και τα δύο. Το ροζ δείχνει και την γυναικεία μου φύση, ας πούμε, το αγαπάω ιδιαίτερα, και είναι και τα δύο, η τόνη είναι υπέροχη. Να μιλήσουμε λίγο και για τη Λίτσα την Ταμπάκη. Από πότε έτσι θυμάστε τον εαυτό σας
να παίρνετε το μολύβι και να ζωγραφίζετε. Από τότε που πήγα πρώτη δημοτικού, θα μπορούσα να πω. Γιατί είχα την ευκαιρία, το λέω αυτό, γιατί είχα την ευκαιρία να κρατάω περισσότερο μολύβι. Ζωγράφιζα παντού, στα βιβλία μου, παντού, στα θρανία, στους τοίχους του σπιτιού μου. Ό,τι καθρεφτάκι υπήρχε στο σπίτι το είχα ζωγραφίσει γύρω-γύρω. Αυτή ήταν η αδυναμία της μαμάς. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι καμάρωνε για τη μεγάλη της την κόρη. Ίσως να μην την ήθελε τόσο ανεξάρτητη. Αλλά καμάρωνε όμως. Έχει τόσο πολύ να καταστρέφει το σπίτι με χρώματα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η έκθεση εδώ ξεκινά 22 και ολοκληρώνεται. Στις 30 του μηνός. Είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 και από τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα είναι τιμή και χαρά η παρουσία όλων να δουν και να ακούσουν τη γνώμη τους, την κριτική τους, οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και να σας έχουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα σας περιμένω και εσάς. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε διοργανωτές, οπότε θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα φύγουμε για λίγο από το Μπούρτζι και θα σας μεταφέρουμε σε ένα άλλο σημείο του νησιού. Το σημείο αυτό λέγεται Βασιλιάς και πραγματικά είναι ο Βασιλιάς των τοπίων. Εκεί όπου δει ο ήλιος και εκεί που θα δείτε ότι σιγά σιγά φαίνεται υπέροχη πανσέλινος του Αυγούστου. Πριν από λίγες μέρες έγινε η βιβλιοπαρουσίαση του Γιώργου Σανίδα, ενός συγγραφέα εδώ από το νησί μας, ενός ανθρώπου που είχε την ιδέα της δημιουργίας του Σκιάθος Life, ενός ανθρώπου βέβαια που με τα άρθρα του πολλές φορές εντοπίζει τα προβλήματα αλλά και συγχρόνως προτείνει λύσεις για το νησί που αγαπάει. Παρ' όλα αυτά, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ο Γιώργος Σανιδάς ξεκίνησε να γράφει βιβλία, αυτό το νησί έμελε να μην τον φιλοξενεί πολλές φορές για βιβλιοπαρουσιάσεις. Ο Μανώλης Πασχάλης, επιχειρηματίας του νησιού αλλά και δημοτικός σύμβουλος, τον φιλοξένησε σε μια υπέροχη βραδιά, εμπλουτίζοντας αυτό το βιβλίο μέσα από διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως την ανάγνωση κειμένων αλλά και την παρουσίαση του βιβλίου. Εκεί ήταν η Ματούλα Χονδρονικολή και η Κική Πλωμαρίτη, που μαζί με τον Μανώλη Πασχάλη κάναν την παρουσίαση του βιβλίου και βέβαια με την παρουσία του ίδιου συγγραφέα, που στο τέλος της εκδήλωσης υπέγραψε με μεγάλη χαρά τα βιβλία του. Και μετά από το ρεπορτάζ του συνεργάτη μας Νίκου Τζούμα, που του στέλνουμε ένα μεγάλο φιλί εκεί στη Σκιάθο, φροντίζει πάντα να έχουμε υπέροχα θέματα σε αυτή την εκπομπή, θα πάμε σε κάτι που χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, μας απασχολεί όσο τίποτα άλλο. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να ανασάνουμε, να είμαστε ο εαυτός μας, μπαίνοντας για λίγο στο σώμα, στην ψυχή, στις σκέψεις κάποιου άλλου. Φυσικά, μιλάμε για τον έρωτα, τον απόλυτο, τον αληθινό όμως έρωτα. Και υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου μήνα, το οποίο δεν ξέρω πού ακριβώς να το προσδιορίσω, σε ποια κατηγορία. Είναι ποιητική συλλογή, είναι τελικά ρεαλιστική διάλογη ενός ζευγαριού που στην πραγματικότητά τους όμως μέσα κρύβεται ο απόλυτος ποιητικός λόγος. Εγώ θα σας συστήσω τη δημιουργό του όπως μας αυτοσυστήνεται εκείνη στις αρχές σελίδες του βιβλίου. Μικρή επαναστάτρια γεννημένη στα εδάφη του Μοριά, ονειροπόλο πνεύμα, κόρη της πολυαγαπημένης Κρήτης, μαγεμένη ταξιδεύτρια της Άπου Ανατολής, σύγχρονη αγωνίστρια της πολύπαθης Αθήνας. Μη δε συγγραφέας, μη δε ποιήτρια, μόνο παντοτινή θαυμάστρια των λόγων της ψυχής. Καληνύχτα Ερικό μου, της Μαριάννας Νικολιδάκη. Καλώς την! Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι μετά από τέτοιο πρόλογο χρειάζεται εγώ να μιλήσω, να φεύγω τώρα. Όχι, εδώ θα μείνεις. Δεν υπάρχει. Τι έγινε, Μαριάννα? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Ένας μήνας τώρα και αυτό το βιβλίο έχει αγαπηθεί όσο κανένα άλλο. Το διαβάζω μέσα στο μετρό. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι κλαίνε τις πρώτες σελίδες. Θες να το σχολιάσεις αυτό? Ναι, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Ότι τελικά ο κόσμος εξακολουθεί να συγκινείται από την απλή έκφραση της αγάπης, χωρίς εικόνες, χωρίς πολλά-πολλά. Δεν το περίμενα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί έχουμε μπει σε μια ζωή με πολύ γρήγορη κίνηση. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μόνο εικόνες. Είμαστε σε μια φάση που δεν μας σοκάρει τίποτα πλέον στην τηλεόραση, ό,τι και να δούμε. Και αυτό το βιβλίο ήθελε απλά να μιλήσει για την αγάπη και τον έρωτα μόνο συναισθηματικά. Όπως και εσύ το έχεις διαβάσει και ξέρεις, είναι
Δεν είναι μια ιστορία αγάπης, δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Δεν περιορίζεται σε ονόματα, σε γεωγραφίες, σε τοπονύμια. Ασχολείται μόνο με το καθαρό συνέστημα. Δεν υπάρχει τίποτα αφηγηματικό. Κάτι να το περιγράψει. Ερωτεύονται όμως πια έτσι οι άνθρωποι, Μαριάννα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αντέχουν να ερωτευτούν έτσι, σαν αερικά? Ναι, απλά δεν το ομολογούν, πιστεύω. Η ανταπόκριση ως τώρα του αναγνωστικού σου κοινού, ποια είναι? Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και μέσα από τα social media και μετά την παρουσίαση την πολύ πετυχημένη που έκανες με την Αντάσα Ράγιου να προλογίζει το βιβλίο, είναι πάρα πολλοί αναγνώστες που ταυτίστηκαν απόλυτα με όσα βρήκαν σε αυτές τις σελίδες. Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι ότι η ανταπόκριση τους δεν είναι συνηθισμένη. Δηλαδή, να μου πάρουν τηλέφωνο, μου στείλουν ένα μήνυμα και να μου πούνε «Α, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο σου». Που εκεί δεν ξέρεις αν είναι και αληθινό αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρεις δηλαδή αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μπορεί να το κάνω από υποχρέωση, οκ. Okay. Είναι ότι κάθονται και μου γράφουν. Δηλαδή, μου γράφουν ολόκληρα κείμενα. Και μου αναλύουν τι νιώσανε, πώς το νιώσανε. Δηλαδή, σαν να βρήκα ένα παράθυρο ότι μπορούν να εκφραστούν. Και φυσικά κάθομαι και εγώ και απαντάω. Δηλαδή, ο καθένας έχει μια άλλη θεώρηση για όλο αυτό. Τον άγγιξε σε μια διαφορετική χορδή μέσα του και έχουν ανάγκη να το βγάλουν από μέσα τους. Αυτό είναι πολύ παρήγορο, πιστεύω. Έχεις ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε αυτές τις λίγες στιγμές. Όχι σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Κίνα, έχεις πάει Αυστραλία, έχεις πάει. Έχω πάει στα περίεργα μέρη που λέμε, στα περίεργα. Ο έρωτας είναι ο ίδιος σε όλες τις χώρες. Δεν το πιστεύω αυτό. Προσωπικά δεν έχω την εμπειρία να έχω ζήσει έναν έρωτα στο εξωτερικό. Οπότε δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αλλά θεωρώ ότι η ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου ανάλογα με το που ζει, για παράδειγμα η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, είναι διαφορετική από την ιδιοσυγκρασία του Καναδού, του Αυστραλού. Άρα πιστεύω ότι διαφορετικά ερωτευόμαστε. Πιστεύω ότι οι νότιοι λέει γενικώς ερωτεύονται με πολύ μεγαλύτερο πάθος και έχουν και πιο πολύ δύναμη στο λόγο τους και στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, πιο μεγάλο θάρρος. Ναι, γενικά και εγώ πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που μπορείς να περιγράψεις τον ερωτά σου πολύ πιο λυρικά. Έτσι, από τα αγγλικά, για παράδειγμα. Ψυχούλα μου. Ναι, υπάρχουν τόσες άπειρες υπέροχες λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Να μιλήσεις για τον έρωτα. My little lies, θα πει. Εντάξει, οκ. Ναι, είναι διαφορετικό. Αυτό που ήθελα να πω όμως για το βιβλίο είναι ότι. Ένα πράγμα. Ότι εδώ δεν μιλάμε για έναν έρωτα ή μια αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Έτσι, γιατί καταρχάς είναι εσφαλμένη αυτή η άποψη ότι οι μεγάλοι έρωτες είναι οι ανεκπλήρωτοι. Δεν υπάρχει ανεκπλήρωτος έρωτας μεγάλος, γιατί πολύ απλά δεν τον έχεις ζήσει. Δεν υπάρχει, λες, ανεκπλήρωτος. Όχι, είναι ένας μύθος. Είναι κάτι που δημιουργούμε στο μυαλό μας και το εξειδανικεύουμε. Δεν έχεις ζήσει τον άλλον, δεν έχεις ζήσει μαζί του, δεν μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου αυτός. Ο έρωτας, ο μεγάλος, η μεγάλη αγάπη έχει εκπληρωθεί. Απλά. Μπορεί να μην μπορεί να ξεπεράσει ανεπρεύνητα εμπόδια, να μην έχει το λεγόμενο happy end. Και ως συνήθως, άλλωστε όλοι οι μεγάλοι έρωτες που έχουν μείνει στην ιστορία δεν είχαν την ευτυχή κατάληξη. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, όμορφη μου ποιήτρια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το συνέστημα που δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Όταν είναι τόσο μεγάλο, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Από το να το ομολογήσουν στον ίδιο τους τον εαυτό, να το αποδεχθούν, μέχρι να το ομολογήσουν στον άνθρωπό τους, τους τρομάζει. Ο τρόμος είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος. Ενώ στα πολύ πιο απλά συναισθήματα, μια πιο απλή σχέση είναι βατή, δεν μας ξεβολεύει από την καθημερινότητά μας, από τη ζωή μας. Και όλα γίνονται πιο απλά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεβολεύονται πάρα πολύ. Και εγώ αυτό δεν θέλουν να προβληματίζονται πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Και ο έρωτας είναι πρόβλημα. Ο έρωτας είναι πρόβλημα, είναι η επαρχή των όλων, είναι έμπνευση και μιλάω ότι είναι έμπνευση για τα πάντα στη ζωή μας. Εγώ μιλάω για τον έρωτα έτσι όπως τον οραματιστήκαμε στα τρυφερά χρόνια τη ηλικία των 18 και των 19, όπως τον φανταστήκαμε αργότερα και όπως θα ήθελα να τον ζούμε οι άνθρωποι. Για πάντα. Άρα λοιπόν, αφορμή να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Εγώ πριν χαιρετήσω τη Μαριάννα, θα σας διαβάσω την εισαγωγή αυτού του βιβλίου, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Όνειρα στριμωγμένα σε σκονισμένα συρτάρια του μυαλού, ανεκπλήρωτοι έρωτες της νιώτης που έμελλε να συναντηθούν σε όλες τις λάθος συνθήκες της ωριμότητας. Σχέσεις που οικονομικές και άλλες κρίσεις σκόρπισαν σε χώρες και υπήρους μακρινές. Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια της θρησκείας, του χρώματος, του τρόπου ζωής. Αγάπες που απλώς αντάμωσαν τη λάθος στιγμή.
Βρίσκονται παντού γύρω μας, αναπνέουν ήσυχα και ρυθμικά, χαμογελούν φυσιολογικά. Καληνύχτα, Ερικό μου. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, μας στέλνετε μήνυμα, εκφράζετε την επιθυμία να κάνετε δικό σας αυτό το βιβλίο και ένας τυχερός θα κερδίσει μετά από κλήρωση. Καληνύχτα, Ερικό μου, της Μαριάννας Νικολιδάκη. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μια τεράστια επιτυχία στην εκπομπή και όλα να πηγαίνουν κατευθείαν. Με σένα μαζί μας. Είμαι σίγουρη ότι και συνεργάτης μας αυτή την εκπομπή. Να πάνε όλα τα λένε, λοιπόν. Με συνδεξία. Μαριάννα Νικολιδάκη, καληνύχτα, Ερικό μου. Και αφού μιλάμε για έρωτα, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας σε ρεπορτάζ τον αγαπημένο όλων μας, τον ποιον άλλον, τον Χειμονέτο, τον κύριο Χειμονέτο, ο οποίος όμως δεν είναι μόνος του, συνοδεύεται από μια πολύ όμορφη δεσποινίδα, τη γυναίκα της ζωής του. Το όνομά της είναι Αρμονία. Τι εννοώ, θα το καταλάβετε σε λίγο στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνεργάτης μας, Γιάννης Βίτσας. Καλημέρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα δημοσιογράφο όταν μπορεί είτε νεαρά σε ηλικία ταλέντα, είτε ακόμα μεγαλύτερα να τα βγάζει για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Και εμείς, πιστέψτε μας, σήμερα στο καλό τους έχουμε μια μεγάλη... Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι γιατί καλωσορίζουμε μια πολύ νεαρή δεσποινίδα, την κυρία Αρμονία Χειμονέτου. Είναι μόλις 14 μηνών. Γεια σου, Αρμονία! Και γεια σου, Γιώργο Χειμονέτο. Τι χαρά που για πρώτη φορά μας παρουσιάζεις τηλεοπτικά την κόρη σου. Εντάξει. Και εγώ χαίρομαι. Αν και τώρα την έχει πιάσει, κάνει βόλτες. Αγάπη μου. Γεια σου, Αρμονία. Εντάξει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Το ξέρουν οι γονείς. Αν υπάρχει ένα μικρό στον χώρο και γενικότερα, εγώ δεν την είχα την εμπειρία παλιότερα, αλλά με το που έγινε αυτό, κατάλαβα τι σημαίνει να έχεις ένα παιδί, τουλάχιστον δικό σου, τι διαφορά έχει. Πολλές φορές μερικοί φίλοι μου λένε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν τα αντέχω τα παιδιά ή όχι. Πίστεψέ μου, όταν κάνεις δικό σου παιδί, αλλάζουν όλα τα πράγματα. Έχετε επιλέξει μαζί με την Εύα να την ονομάσετε, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η βάφτιση της, Αρμονία. Ναι. Να θεωρήσω καταρχάς, πώς επέλεξες το όνομα, να θεωρήσω ότι έφερε την αρμονία στη ζωή σου. Η μητέρα μου ήταν Αρμονία. Mm-hmm. Είναι μοναδικό από τα... αλήθεια δεν το έχω ξανακούσει κι εγώ ιδιαίτερα. Νομίζω αν υπάρχει κανένας άλλος, ένας δύο άνθρωποι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το μόνο που ήμασταν σύμφωνοι, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ το όνομα, οπότε δεν το συζητήσαμε σε αυτή την περίπτωση. Ήτανε, και ειδικά εμείς το όνομα έχει τώρα που η Μπέμπα μεγαλώνει, που λένε, εμείς δεν τη λέγουμε ποτέ Μπέμπα, τη λέμε Αρμονία συνέχεια. Mm-hmm. Όλοι ξέρουν την Αρμονία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, με το που έδωσα την ονοματοδοσία, ας πούμε, στην κόρη μου, με το όνομα της μητέρας μου, να σου πω ότι επειδή έχω χάσει τη μητέρα μου, εμφανίστηκε και η Αρμονία, η μητέρα μου, στον χώρο. Κατάλαβες. Mm. Κάποιες αναμνήσεις και κάποιες χρησιμοποιώντας το όνομα. Mm. Μου έρχονται πιο πολλές αναμνήσεις από ότι. Ήσουν ούτως ή άλλως και πολύ συνδεδεμένος με τη μαμά. Ναι, εννοείται. Έτσι, νομίζω ότι ήταν το βασικό σου στήριγμα και στην πορεία της ζωής σου και στον αθλητισμό. Σε όλα. Ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Ας την έρθει. Αρμονία, έλα. Έλα εδώ! Και νομίζω ότι είναι ένα καταρχάς τρομερά επικοινωνιακό πλάσμα. Έχετε καταλάβει, πιστεύω ότι καταλάβανε και οι τηλεθεατές, ότι πάω παντού με την κόρη μου. Δεν πάω πουθενά χωρίς την κόρη μου. Οπότε... Πότε την έβγαλες πρώτη φορά έξω? Έχει κάνει ήδη. Όχι στο εξωτερικό. Αυτό. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε λίγο, Αρμονία μου. Αρμονία, εδώ. Μπράβο, πότε μπράβο, την με το που γεννήθηκε, μετά από πόσες μέρες, μετά από πόσους μήνες. Έχει πάει ήδη 2-4 φορές στο εξωτερικό, στον χρόνο μέσα πριν χρονίσει, πήγε 4 φορές στο εξωτερικό, έχει δικό διαβατήριο και πάει παντού. Τώρα έχει πάει κρουαζιέρες, έχει πάει ιστιοπλοϊκά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε. Αυτά είναι. Έχει πάει από το ΙΚΑ, από παντού. Την παίρνεις μαζί σου στη δουλειά. Μπράβο, Δώσε φυλάκι στο Γιάννη. Εννοείται ότι πηγαίνω παντού. Ναι. Όπου μπορώ να έχω το παιδί μαζί μου, το έχω. Δεν θέλω να περνάνε ούτε εσύ άλλες μόνοι τους. Θέλω να είναι από κοντά. Το Γιάννη τον είδες. Αρμονία.
Πότε πρόκειται το επόμενο διάστημα, πρόκειται να παντρευτείτε με την Εύα. Έτσι, να μας το ανακοινώσει λοιπόν και πρώτη φορά επίσης το πότε παντρεύεστε και θα κάνετε μαζί και τη βάφτιση της αρμονίας. Προς το παρόν έκανα πρόταση γάμου και με δέχτηκε, εντάξει, ναι. Δεν είναι σίγουρο. Και με ιδιαίτερο τρόπο, με σοκολατάκια. Ναι, με... ό,τι μπορούσα έκανα και εγώ είχα φαντασία. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Περιέγραψε μου λίγο πώς έγινε η πρόταση γάμου. Αντί να τη φέρουν κατάλογο γλυκού, τη φέρουν ένα κατάλογο, ένα άλμπουμ μάλλον φωτογραφίες. Mm-hmm. Όπου στο τέλος ήρθε το δαχτυλίδι. Και ευτυχώς σημείωσε την απάντησή στη τούρτα με σοκολάτα. Yes, I do. Αυτά είναι. Εντάξει, εγώ το. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο άνθρωποι τα βρίσκουν είτε γίνει γάμος είτε δεν γίνει γάμος. Εμείς σαφώς κάποια στιγμή θα το θέλουμε να κάνουμε ένα γάμο. Απλά πότε τώρα δεν ξέρω, θα είναι στο τρίτο, τέταρτο παιδί κάποια στιγμή. Άρα δεν θα παντρευτείτε τώρα άμεσα με τη βάφτιση της αρμονίας. Όχι, δεν νομίζω θα δώσουμε όλη την έμφαση αν γίνει η βάφτιση που θα γίνει αυτές τις επόμενες. Θα γίνει στον Οκτώβριο, ναι. Επέμβαση στην ημερομηνία, βρε Γιώργο. Εντάξει, ας την ημερομηνία τώρα, μην την αλλάξουμε τελευταία στιγμή και μετά ψάχνουμε. Είναι κανονισμένο για Οκτώβριο, ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι προτιμώ να η βάφτιση να είναι της αρμονίας, δηλαδή να είναι η εκδήλωση της αρμονίας και να μην είναι μπλεγμένη με κάποια άλλη εκδήλωση. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ καλό. Μπράβο. Έχετε κάνει σύμφωνο συμβίωση με την Εύα? Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωση. Πιο πολύ για την αναγνώριση του παιδιού για να μην τραχυλοπορούμε με χαρτιά. Όχι ότι πήρε κάποιο άλλο λόγο ιδιαίτερο. Mm-hmm. Νομίζω ότι κανένα δεν παίρνει ότι θα καταλήξει σε μια σχέση μεγάλη. Ναι! Δηλαδή ήσουν ορκισμένο. Ορκισμένο Εργένη, θα έλεγα. Κοίτα να σου πω κάτι. Ορκισμένο Εργένη. Έκανα μια εργενική ζωή, αλλά και όταν έκανα σχέσεις ήμουν εκεί. Απλά τον τελευταίο, όταν γνώρισα την Εύα. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Και τελικά ήμουνα τυχερός δηλαδή. Η Εύα με κέρδισε και με το χαρακτήρα της και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα. Σαφώς είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Εντάξει, το ξεκάθαρο, αυτό είναι κατανοητό. Μ' άρεσε, okay, αλλά από εκεί και στρέφω έναν άλλο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο αξιόλογο που θα μπορούσε να στηρίξει μια οικογένεια, που θα μπορούσε να στηρίξει εμένα σε αυτά που κάνω, στα επαγγελματικά μου σχέδια, σε οτιδήποτε κάνω. Mm-hmm. Στη ζωή μου θα μπορούσε να μεγαλώσει κάποια παιδιά. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που γενικότερα θα έχει θετική σκέψη και θα πηγαίνει μπροστά. Ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά, αυτό που λέμε από την πρώτη επαφή. Αισθάνθηκες ότι αυτή η γυναίκα είναι διαφορετική, είναι. Να σου πω ότι νομίζω ότι μέρα με την ημέρα, από την πρώτη μέρα που την γνώρισα την Εύα και στην πορεία, μέρα με την ημέρα κερδίζει χρόνο παραπάνω. Δηλαδή θέλαμε να σπαταλάμε ένα χρόνο περισσότερο με τον άλλον. Mm-hmm. Τη στιγμή που αυτό το πράγμα βγάζει, ένα πάθος και ένα συνέστημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι και ήταν καταλυτικό ότι σε μια πολύ δύσκολη προσωπική σου στιγμή, όταν τέλος πάντων ένα κομμάτι της περιουσίας σου έτυχε να το χάσει, τη ρόδο, το σπίτι είναι, σου, ναι, ήταν δίπλα μετά σου στήριγμα, έτσι. Θέλω να πω ότι στις δυσκολίες δεν φαίνονται καλύτερα. Ναι, και... εντάξει, σαφώς. Κοίτανε, με την κρίση του 8 όλοι ταλαιπωρηθήκαμε, έτσι, ειδικά οι επιχειρηματίες, αυτοί που είχαμε επιχειρήσει στον αέρα, ανοιγμένες με κάποια δάνεια, με τράπεζες που σταματήσαν να δίνουν τη χρηματοδότηση και γίναν διάφορα. Τέλος πάντων, αυτό σαφώς θα πρέπει να στηρίξουν οι άνθρωποι σου, αν δεν το καταλάβουν. Γιατί κανείς δεν έκανε κάτι σκεμμένο. Στην πορεία, όταν παρόλο που το πρόβλημα αυτό που με την περιουσία που λες στο σπίτι ήταν λάθος κατάσταση, δηλαδή δεν νοείται κάποιος μια πρώτη κατοικία να τη βγάζει στο σφυρίγμενο, υπάρχει λόγος. Ήταν, δεν ξέρω πού μπλέχτηκε η υπόθεση. Ακόμη είναι στα δικαστήρια, θέλω να σου πω, για το ξεκαθάρισμα. Έγινε αυτή η πράξη, αλλά γενικότερα θα το ξεκαθαρίσουμε στην πορεία. Σε σόκαρε όταν συνέβη. Θέλω να πω ότι ήταν το σπίτι σου στη Ρόδο που είχε τα παιδικά σου χρόνια. Σαφώς δεν ήθελα να γίνει αυτό και το είχα παλέψει. Είχα κάνει διάφορες συνδικολογίες μαζί τους, να τους δώσουμε χρήματα, να κάνουμε, να δείξουμε, να οργανωθούμε, να πώς θα πληρωθεί ή οτιδήποτε. Δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν γιατί ήταν τράπεζα εξωτερικού. Ωραία, η διάθεσή ήταν ξεκάθαρη να προχωρήσουν στη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι ψιλοκοροϊδέψαν και το δικαστή λίγο, ότι δεν είναι η πρώτη μου κατοικία. Και βρεθήκαμε εκτεθειμένοι. Ενώ και δηλώσαν ως πρώτη μου κατοικία ένα μαγαζί που είχα ενοίκιο σε μια επιχείρηση και καλά επειδή έπαιρνα την αλληλογραφία μου εκεί, αυτή ήταν η κατοικία μου.
Okay, γίνονται, είναι, δεν γίνονται. Είναι, αυτό είναι τρελό δεν που μου λες αυτά, τώρα. Εντάξει, ναι. Επειδή γίνονται. Τέλος πάντων, όμως, επειδή θα συμβάνει εγώ ότι είναι κάτι προσπάθειά μου, συναισθηματικά εντάξει, ναι, οκ, okay, ταλαιπωρηθήκαμε. Αλλά επειδή έχω χάσει μάνα και πατέρα σε από υγεία, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία. Οπότε, τι να μου λέει ένα σπίτι και δύο και τρία. Πέρασε κατάθλιψη όταν έφυγε η μαμά σου από τη ζωή. Και λέω η μαμά σου γιατί αν θες, ο μπαμπάς σου ήταν, ήσουν πολύ πιο νεαρός. Ήσουν 17 ναι. Όταν έφυγε ο μπαμπάς σου. Ο πατενάς μου ήταν στα 37 και τη μητέρα μου στα 32. Μην πεις την ηλικία μου τώρα. Όχι. Ναι. Σε σόκα. Καλά, δεν έχεις ανάγκη. Αλλά σε σόκαρε όταν έφυγε η μαμά σου από τη ζωή. Κοίτα να δεις. Διαφορετικές συναισθήματα, δεν είναι απώλειες, είναι απώλειες. Κανένας δεν εύχομαι να περνάει απώλειες στη ζωή του, είτε είναι με γωνιά, είτε στην οικογενειακό περιβάλλον. Απλά σε κάνουν πιο σκληρό και διαγράφεις λίγο μια διαφορετική ζωή σε σχέση με αυτό που θα διαγράφεις αν υπήρχαν οι γονείς σου. Μακάρι είναι φυσικά. Υπήρχαν οι γονείς μου και από το 17 χρόνο που, όταν ήμουν 17 και είχα τον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι όταν είχα τον πατέρα μου, εγώ σκεφτόμουν να. Ήθελα να γελάσω τόσο που να με ακούσουν στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν παράνοια ή. Ήταν η αντίδραση. Δεν ξέρω, ρε παιδί, μου φάνηκε πολύ περίεργο ότι ένας άνθρωπος 48 χρόνων μπορεί να φύγει από τη ζωή με τόσο ενέργεια και με τόσο. Συνέβη και αυτό. Έφυγε άμεσα από μπάσκετ. Ναι, έφυγε σε ένα χρόνο μέσα από την παράτινο. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, το συνέστημα τότε του 17χρονου ήταν ναι. Πιο μπερδεμένο ακόμη. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα μου ήταν άνθρωπος που μας στήριξε. Αυτή μας σπούδασε, αυτή μας στήριξε, αυτή μας στήριξε εμένα να κάνω καριέρα στην ποδηλασία, ενώ κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσω καριέρα ποδηλασίας ή να δουλέψω. Mm-hmm. Γιατί τότε δεν μπορείς να ζήσεις από την επαγγελματική ποδηλασία, ας πούμε. Βίωσες αυτό που λέμε κατάθλιψη, όταν έφυγε. Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμηνο, ας πούμε, τον πρώτο χρόνο. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτό που έκανα ήταν ότι επειδή έπρεπε να πάρω μια απόφαση τότε του πρώτου πατέρα μου, δεν έπρεπε να φύγω άμεσα για να σπουδάσω. Οπότε. Σε 9 μέρες μετά το συμβάν, εγώ εξαφανίστηκα από τη Ρόδο και πήγα να σπουδάσω. Mm-hmm. Πιο πολύ γιατί δεν άντεχα την όλη κατάσταση, έτσι. Τώρα ξέρω αν πέρασε. Δεν ξέρω αν πέρασε. Δεν ξέρω να σου απαντήσω αν πέρασε κατάθλιψη ή όχι. Έχει κάνει όμως ένα τατού το οποίο λέγεται Immortal και νομίζω ότι είναι για τους γονείς σου αυτό, έτσι δεν είναι. Κοίτα. Έχουν διάφορα μηνύματα εδώ. Το Immortal ήταν κάπου γιατί γινόντουσαν διάφορα. Είναι κάπου στο αλόβητος, αθάνατος αλόβητος είναι το μήνυμα. Οπότε να τη βγάλουμε αλόβητα, να βγούμε αλόβητα για το πρόβλημα. Δεν έχεις βγάλει ούτως ή άλλως το χρόνο. Θέλω να πω ότι όσες φορές και αν έπεσε, σηκώθηκες ξανά και παλεύεις πάντα. Πιο πολύ μετά τους έκανα δώρο το Brave Until Death. Mm-hmm. Αυτό. Γιατί ήταν άνθρωποι που πονέσαν την οικογένεια, ήταν άνθρωποι αγαπητοί, ήταν άνθρωποι. Εργατικοί άνθρωποι που στήριξαν τις οικογένειές τους, εμάς, τα παιδιά τους, ήταν μια χαρά άνθρωποι τέλος πάντων. Όταν λέμε με την καλή σημασία τι σημαίνει άνθρωπος. Και ο πατέρας μου που έφυγε 48 χρόνια και η μητέρα μου που. Εντάξει, απόλυες όμως, για να μην λέμε για απόλυες συνέχεια. Ωραία. Θέλω να πω ότι εντάξει, στα 32 η μητέρα μου, εγώ ήταν πάντα ένας πολύ σκληρός άνθρωπος που ανταπεξήλθε και μας βοήθησε και μας προχώρησε και δεν νιώσαμε προσπάθησε να μας λείψει τίποτα σε σχέση με το αν έφυγε ο πατέρας μου. Εντάξει, απλά ήταν κάτι που το παλέψαμε πάλι, αλλά ήταν πιο γνωστό, ήμουν πιο μεγάλος. Ναι. Προσπάθησα, τι έκανα, σπατάλησα πολύ χρόνο μαζί της με την έννοια σπατάλησα. Έκανα ό,τι μπορούσα περισσότερο για να είμαστε μαζί. Και να νιώσει τη ναι, μεγάλη αγάπη σου. Ευτυχώς, το μόνο καλό είναι ότι νομίζω ότι τα κατάφερε με είδε και στους Ολυμπιακούς σαν Ολυμπιονίκης, οπότε εκεί κάπου της έδωσε και μια χαρά και νομίζω ήταν ψηλό ικανοποιημένη. Όχι πως δεν θα ήθελα τώρα να είναι μαζί μας, αλλά αυτό είναι. Γιώργο, ήταν τεράστια χαρά, πραγματικά με χαρά ξεκίνησα, πήγαμε λίγο σε πιο συγκινητικά μηνύματα, αλλά είναι πραγματικά κάθε φορά που συναντιόμαστε, επειδή για μένα πάνω και πρώτα απ' όλα είσαι φίλος μου και έπειτα ένας, θεωρώ, άνθρωπος που νομίζω αν έβαζα έναν όρο δίπλα σου, ήταν μαχητής. Είσαι στα πάντα μαχητής και δεν εγκαταλείπεις ποτέ τίποτα. Όχι, πάμε, προχωράμε μπροστά, θετική σκέψη. Βοηθά άνθρωπους αυτή τον καιρό να κάνουν βοηθήσει, να έχουν θετική σκέψη και να ξεπνάνε τα εμπόδια τους. Mm-hmm. Αυτό το κάνω διάφορα σεμινάρια που βοηθάω του ανθρώπου να το κάνουν. Και νομίζω ότι θα πρέπει σε μια επόμενη εκπομπή, με το καλό, από το Σεπτέμβρη και έπειτα, να συναντηθούμε και να μιλήσουμε για αυτά τα σεμινάρια και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους στην περίοδο της κρίσης να ανέβουν ψυχολογικά, να παλέψουν. Και όταν πέφτει, να ξανασηκώνεσαι. Έτσι. Το πιο σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, εγώ να είστε καλά.
Εγώ πάντως μετά από αυτή τη ζουζούνα ψήνομαι και ξανακάνω παιδί. Εγώ πάλι με όλα αυτά που έχω ακούσει, σε αυτές τις εκπομπές όλες που έχουν προηγηθεί, τι με καρκίνο με τον γκρινιάρι, τι δεν θα πάρω λεφτά, δεν θα πάω διακοπές. Δεν μπορώ άλλο πια. Να τελειώσει αυτή η εκπομπή σήμερα. Δεν κάνεις παιδί εσύ. Δεν κάνω παιδί, δεν παίρνω καρκίνο, δεν θα πάω διακοπές. Κοίτα να δεις. Θα έρθεις μαζί μου τώρα που τελείωσε η εκπομπή να κάνουμε μία βόλτα. Και αν γνωρίζεις κανένα γοητευτικό καρκίνο, όπως αυτό που μας περιέγραψε η κουμπί, ας είναι και γκρινιάρης, δώσε τόπο στην οργή βρε μανάρι μου. Θα το σκεφτώ μέχρι τότε. Πώς πέρασε σήμερα? Σήμερα νομίζω ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, γεμάτη πολύ ωραία θέματα. Για άλλη μια φορά γνωρίσαμε ενδιαφέροντες ανθρώπους, ηθοποιούς, όπως ο Στράτος, ο Τζόρτζογλου, ο οποίος ήταν πραγματικά εξαίσιος. Ό,τι και να πω, έχω φύγει με μια απίστευτα θετική άβρα από κοντά του. Είναι σαν να μην έχει φύγει από το στούντιο. Είναι ακριβώς. Σαν να είναι ακόμα εδώ. Και ο Χειμωνέτος με την όμορφη αρμονία έφερε μια αρμονία στη ζωή μας. Οι συνεργάτες μας, το Χριστίνακι μας, ο Γιάννης ο Βίτσας, η υπέροχη Σίλια μας, η Βιολέτα, η μελλοντολόγος μας. Άσε τη Βιολέτα, δεν ξέρω να την ξαναφωνάξουμε με όλα αυτά που μου έχει πει. Νομίζω ότι με έχει βάλει στο μάτι. Όχι, εγώ νομίζω ότι απλά σου λέει αλήθειες ζωής. Στην επόμενη θα επανορθώσει. Μου έχει πει, σου έρχονται ωραία πράγματα. Έρχονται, στο δρόμο είναι. Αλλά οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή για όλα όσα έρχονται. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα λοιπόν έχει μείνει μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, οπότε και σας περιμένουμε. Σιγά σιγά φεύγει και το καλοκαιράκι, οπότε τι καλύτερο θα έχετε να κάνετε, δεν μπορείτε να πηγαίνετε για μπάνιο, παρά να βλέπετε εμένα και την Αναστασία. Γιατί αυτό το φθινόπωρο θα είναι διαφορετικό φθινόπωρο. Θα έχει τη γλύκα και τη ζεστασιά μιας εκπομπής που ήρθε, είναι πραγματικότητα και έγινε, ελπίζω, η καλύτερη συντροφιά σας. Καλώς σας με την Νατάσα και την Αναστασία Κορινθίου. Σε μία εβδομάδα πάλι μαζί.